Επιστρέψαμε, πάμε γρήγορα να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Νταλάρα και την Άννα Βύση. Πρώην ζευγάρι προγενέστερα πολλά χρόνια πριν. Για πες μας λίγο. Λοιπόν, προπολεμικά. Ο κύριος Νταλάρας φαίνεται ότι εκτός από πολύ καλός τραγουδιστής είναι και εξαιρετικός χρήστης του Photoshop. Ναι. Αφού για την επέτειο θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Αντώνη Βαρδί, ανήρτησε μια φωτογραφία στα social media από το 1975, όπου φαίνεται ο ίδιος, η Χάρης Αλεξίου, ο Αντώνης Βαρδής, εδώ πέρα είναι, και είναι και η κυρία Βύση. Στην κανονική φωτογραφία. Στην κανονική φωτογραφία. Υπάρχει και η Άννα Βύση. Εδώ, λοιπόν, εδώ είναι που υπάρχει η κυρία Άννα Βύση. Έτσι ακριβώς, που έχει τραβηχθεί το 1975. Ο κύριος Νταλάρας τώρα ανέβασε τη φωτογραφία αυτή κομμένη, κόβοντας την Άννα Βύση. Ο λόγος. Ο λόγος, προφανώς, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι ο θυελώδης έρωτας που είχαν και το τέλος έτσι το άδοξο, φαίνεται ότι ο κύριος Νταλάρας κρατάει ακόμα μανιάτικο τον λόγο που χώρισε με την Άννα Βύση και αποφάσισε να την κόψει. Έτσι. Είναι πολύ περίεργη κίνηση. Διαμαγείας, ναι. Είναι και μια πολύ κίνηση... μικρό το να... Εντάξει, τώρα είναι αστεία πράγματα αυτά. Δηλαδή, ούτε 20 χρονών παιδιά τα κάνουν, έτσι. Τώρα για να μιλήσουμε και ευθέως να κόβεις μια ιστορική φωτογραφία. Είχε πρόβλημα με τη σύζυγό του, ο κύριος Νταλάρας. Είχε ακουστεί στο παρελθόν ότι πάρα πολλές φορές είχε ενοχληθεί όταν έβγαιναν σε συνεντεύξεις και έβγαιναν στα κανάλια για τη σχέση του άντρα της με την Άννα Βύση. Είναι κάτι το οποίο είχε γίνει στο παρελθόν. Δεν το αντέχει και δεν το μπορεί να το χωνέψει. Και εκτός από αυτού, η πρώην υπουργός, σύζυγος του κύριου Νταλάρα. Είχε απαγορεύσει τον Γιώργο Νταλάρα πολλές φορές να δίνει και συνεντεύξεις γιατί φοβόταν αυτό το ερώτημα. Μην ρωτήσουν για την Άννα Βύση. Μάλιστα. Τώρα, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Καράλη. Αύριο σας υποσχόμαστε θα είναι μία εκπομπή βόμβα. Αύριο ειδοποιήστε φίλους και γνωστούς ότι θα γίνει στη φόρα αύριο το να μην πω τι θα γίνει.